Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία του εργατικού κέντρου από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Μάκη Πειράτου. Γιώργο, παίρνω από εδώ. Όπου να περάσει το βράδυ. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, με τη σημερινή απεργία δίνουμε τη μάχη για εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Διαδηλώνουμε την αντίθεσή μας ενάντια στα χαράτσια. Διαδηλώνουμε ενάντια στην τρομοκράτηση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Διαδηλώνουμε ενάντια στην ποινικοποίηση των αγώνων. Μας βάζουν όλους στο ίδιο καζάνι. Προσπαθούν να μας ισοπεδώσουν, να εξισώσουν όλους τους εργαζόμενους στο ίδιο εργασιακό επίπεδο. Με την ανεργία να γιγαντώνει, δημιουργούν ένα εφεδρικό στρατό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως φόβητρο για τους εργαζόμενους να δέχονται ό,τι απαιτεί ο εργοδότης. Θέλουν, συνάδελφοι, να σβήσουν κάθε έννοια συλλογικής δράσης και διαπραγμάτευσης. Ορίζουν ένα αντεργατικό πλαίσιο. Πυκνώνουν ολοένα οι φωνές της κυβέρνησης για το ρόλο που πρέπει να έχουν τα σωματεία. Δουλεύουν ώστε να τα υποβαθμίσουν, να απαγορεύσουν τις απεργίες. Παλεύουν για κατώτατο μισθό στο έσχατο και βαφτίζουν προνόμια τις πελατειακές σχέσεις, τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με σκληρή ταξική πάλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Είναι η βασική στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συγκυβέρνησης και της αστικής τάξης, η μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης για χάρη της ανταγωνιστικότητας και της τόνωσης των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων. Όλα τα κόμματα του ευρωπαϊκού τόξου έχουν ψηφίσει τις βασικές στρατηγικές συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι βιομήχανοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές μας θέλουν σκλάβους χωρίς σταθερό μισθό, χωρίς ένσημα. Μας θέλουν ξεμοναχιασμένους, ο καθένας για τον εαυτό του, για να μας τσακίσουν. Θέλουν να μας σκλαβώσουν για να περάσουν αλυσίδες, να μετατρέψουν τους χώρους εργασίας σε σύγχρονα κάτεργα. Μας πηγαίνουν όλους στα 300 με 400 ευρώ μισθό. Ο εργαζόμενος λαός πρέπει να δώσει την απάντησή του, να μην περάσει η διαίρεση των εργαζομένων. Η ανάπτυξη που ονειρεύονται είναι βαμμένη με αίμα από το σφαγιασμό των δικαιωμάτων και την εξαθλίωση του λαού μας. Το σχέδιο για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, επιδομάτων, δώρων, αδειών, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, οι απολύσεις, τα προγράμματα τσάμπα εργασίας για τους νέους και τους άνεργους είναι κομμένα και ραμμένα στους σχεδιασμούς της μεγαλοεργοδοσίας και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
για την αύξηση της κερδοφορίας τους. Μας θέλουν στη δουλειά με μεροκάματα πείνας, από ήλιο σε ήλιο, χωρίς κανένα δικαίωμα. Μας θέλουν σύγχρονους ζητιάνους να ψάχνουμε στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για δίμηνες και τρίμηνες ανάσες. Αυτή η ανάπτυξη θέλουν με τους εργαζόμενους εξαθλιωμένους και αλυσοδεμένους με παράλληλη ανεργία στα ύψη και να απειλούν και να εκβιάζουν με απόλυση όσους ξεζουμίζουν. Αυτός είναι ο νόμος και η τάξη της κυβέρνησης και των καπιταλιστών. Από τη μία σημαίνει δουλειά χωρίς δικαιώματα και μισθούς εξαθλίωσης και από την άλλη σιγή νεκροταφείου στους τόπους δουλειάς και στους κλάδους. Δεν θα περάσει αυτό, συνάδελφοι. Εμείς λέμε ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, το δίκαιο του λαού. Δεν αντέχουμε να πληρώνουμε άλλο. Δεν έχουμε να πληρώσουμε. Να πούμε όχι στα καράτσια, όχι στους φόρους. Κανείς να μην μείνει μόνος του. Δεν μας αξίζει. Δεν μας αξίζει τέτοια ζωή. Ουσιαστική προστασία για τους ανέργους και τις οικογένειές τους. Με διεύρυνση του επιδόματος ανεργίας και του χρόνου διάρκειάς του με πάγωμα των χρεών μας. Είμαστε η πλειοψηφία που υποφέρει. Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε με αξιοπρεπείς μισθούς. Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκαιο μας. Να βάλουμε τέλος στη σαπίλα. Να γίνει ο ιδρώτας μας καταθέσεις και πλούτους για τους λίγους. Έχουμε τη δύναμη, αρκεί να ξεθαρέψουμε όλοι, να μπούμε στη μάχη αποφασιστικά. Να υψωθεί στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές πανεργατικό παλαϊκό μέτωπο αντίστασης και αντεπίθεσης. Να γίνει συσπήρωση με το ΠΑΜΕ, οργάνωση στα σωματεία μας. Να αλλάξουμε τους συσχετισμούς που μας κρατούν δεμένους. Με καθημερινή δράση και συζήτηση στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, στις γενικές συνελεύσεις, στις λαϊκές επιτροπές, να οργανώσουμε σχεδιασμένα την αντεπίθεση. Εδώ και τώρα να υπογραφτεί η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, αγώνας και ρήξη τώρα, πριν είναι αργά. Γεια σας.